Για συγκεκριμένες πολιτικές και πάντως πρόκληση από την πλευρά της κυβέρνησης μιλούν στη Σιτία περιγράφοντας τις εξελίξεις για το βόρειο δικό άξονα, που μετά και την ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Κίσαμος Χανιά, όπως λένε, επί της ουσίας εξαιρεί απόλυτη την Κρήτη μόνο τη Σιτία από αυτό το σχεδιασμό. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος, αν μη τι άλλο, μας μειώνει όλους, μας εξαιρεί, και αυτό το πράγμα είναι άδικο. Και η Εκκλησία μας λέει ότι το άδικο ούτε ευλογείται, ούτε ευλογείται. Οι αντιδράσεις στην περιοχή είναι σφοδρές. Με το Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει πως ο αποκλεισμός της Σιτίας από την αναπτυξιακή πορεία του νησιού δεν θα μείνει έτσι και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του Δήμου. Με πρόκληση της ίδιας της κυβέρνησης ανοίγει ο ασκός του Αιώλου για επερχόμενες ραγδαίες αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή χωρίζεται στα δύο. Σε Κρήτη η οποία είναι αναπτυγμένη, αναπτυσσόμενη και με μεγάλες προοπτικές, και σε περιοχή η οποία θα πρέπει να μείνει ένα χωριό με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν λύσεις καθημερινά, να κρέμονται από το Δήμαρχο και από τη Δημοτική Αρχή για να μπορέσουν με ενισχύσεις ή με βοηθήματα να επιβιώσουν. Με αποτέλεσμα ποιο? Να κλείνουν τα σχολεία, ο κόσμος να φεύγει, να υποβαθμίζεται ένα νοσοκομείο, να χάσει την αξία του το ίδιο το αεροδρόμιο που με κόπους και με βάσα να γίνει εδώ πέρα, και στο τέλος να μείνει μια περιοχή στην οποία θα κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά τα βουνά και θα βλέπουμε μόνο ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Ζερβάκης μίλησε ανοιχτά για κραυγαλαίο και ξεκάθαρο διαχωρισμό στο νησί, που επιχειρείται να εδραιωθεί με την κατηγοριοποίηση ανάμεσα στο προνομιούχο και το αναπτυσσόμενο κομμάτι της Κρήτης, καθιστώντας τους πολίτες της Σιτίας σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το μόνο σίγουρο είναι νομοτελειακά ότι θα μαραζώσει, θα συνεχίσει να μην αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται η υπόλοιπη Κρήτη, και στο τέλος θα μείνει μια περιοχή από την οποία όλοι οι δημότες θα προσπαθούν να φύγουν. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, άφησαν να εννοηθεί ότι οι αντιδράσεις θα κλιμακωθούν με στόχο την ανατροπή του σε βάρος του σχεδιασμού. Θεωρούμε κατάφορη αδικία την διαχρονικά συνεχιζόμενη άνηση αντιμετώπιση του ανατολικότερου τμήματος της Κρήτης. Και πρόθεσή μας είναι, με συντεταγμένες ενέργειες, να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Εάν δεν υπάρχει μια ισόρροπη μεταχείριση και μια κατανομή των πόρων, όπως πρέπει να είναι οι πόροι, σε όλη την Κρήτη, ισομερός και ισοκατανεμένοι, να ξέρουν ότι θα μας βρουν μπροστά τους.